Ξαφνικά είχαν με συνάντηση εδώ μεταξύ ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ με τον κύριο Γεωργιάδη και βγαίνει ο κύριο Γεωργιάδη και τι λέει. Και λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο μείωση του ωραρίου. Υπάρχει ένα νόμο που εθνικά ορίζει το ωράριο των καταστημάτων. Ε. Όποιο θέλει yeah. ή όποιο εμπορικό σύλλογο θέλει να κλείνει νωρίτερα, δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, εμεί δεν θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε κάτι περισσότερο. Τώρα, το ζήτημα είναι τι συμφώνησε ο κύριο Γεωργιάδη, αν μπορούμε να πούμε συμφώνησε ο κύριο Γεωργιάδη με, με, τα σούπερ μάρκετ, με τι μεγάλε αλυσίδε στο σούπερ μάρκετ. Θα μειωθούν Συμπο... τιμέ. Ε, όχι, δεν θα μειωθούν οι τιμέ. Δε δεν θα... συμφώνησε μείωση των τιμών σε Α, καμία χώρα. Το πρώτο περίπτωση. που θέλουμε είναι συγκράτηση, παιδιά, τώρα. Μην πούμε μείωση. Δεν υπάρχει. Ούτε, ούτε συγκράτηση των τιμών, θα έλεγα ότι υπάρχει η λέξη που μπορούμε ναι. να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που είπε είναι το εξή. Να προβάλλουμε, γιατί το διάβαζα και στην, στην, στην ανάλυση τη καθημερινή και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε λίγο και πώ και άλλοι συνάδελφοι τα παρακολουθούν τα θέματα αυτά. Λέει Έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα. Για μένα το Υπουργείο. Ανάπτυξης, ότι προβάλλει προ τα έξω, ότι έχω δημιουργήσει κάποια προϊόντα, 50 κωδικού συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία εγώ τα θεωρώ ότι είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού, yeah. τη νοικοκυρά. Okay. Η yeah. κάθε αλυσίδα θα κάνει τη δική τη πολιτική, η κάθε αλυσίδα θα προβάλλει τηλεοπτικά ή μέσω ε, ανακοινώσεων τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και εγώ ω Υπουργείο θα μπορώ να παρακολουθώ τι ακριβώ γίνεται με τη διακύμανση των τιμών. Εστιάζοντα σε αυτά τα 50 προϊόντα Άρα που Άρα, δηλαδή, προϊόντας. λέει ότι επρόκειτο π.χ. για να το καταλάβουμε, τον Οκτώβριο να αυξηθούν 10% κάποια προϊόντα. Λέω εγώ τώρα ένα νούμερο. Δεν θα αυξηθούν 10%. Μπορεί να είναι προϊόντα δική του ετικέτα. Δηλαδή, Α, ξέρουμε... δική του ετικέτα. <laughs> Τι προϊόντα είναι αυτά, <laughs> Για έξι εξή. Τέσσερα βασικά προϊόντα που έβαλα στους, στον, κα, στον κατάλογο. Μια ασφάλεια. Αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά, μιλάμε για τα απορρυπαντικά. Είναι η επόμενη καρτούλα, αν μπορούμε να πάμε εδώ. Απορριπαντικά, γαλακτοκομικά, χαρτικά, βρεφικά. Ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το πρωί είπε, μίλησε για το κρέα, μίλησε για το λάδι. Εκεί βέβαια ξέρουμε, και βέβαια και σε αυτά τα προϊόντα, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ που αποφασίζει τις τιμές. Είναι πίσω παραγωγή και εμπορή και προμηθευτές. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ που οι τιμές διαμορφώνονται με βάση άλλε συνθήκε που είναι έξω και από, αν μη τι άλλο, από τον καθορισμό μια επιθυμία σε επίπεδο κυβέρνηση.